Η σέντρα Λαραμπή, 1-2 Ολυμπιακός στο 47, τελειώνει τους Ρώσους. Τσιμίκας, σέντρα, Λαραμπή, φοβερό γκολ! 1-0 στο 38, ασύλληπτη εκτέλεση, ο Μασούρας την ασίστ, ο Λαραμπή, φοβερό τελειώμα. Μεγάλος απειλή. Κεφαλιά, 2-1, ο Λαραμπή. Έρχεται στην περιοχή του Μπουχαλάκης. Τώρα βρήκε χώρο ο Καμαρά, ο Μασούρας κάνει σέντρα, Λαραμπή. Τον σταματάει ο Μαν, 2-0, στο 24. Νέα σέντρα, πέρασε η μπάλα, 2-1, 2-1, 2-1, γκολ Ολυμπιακός. Ο Λαραμπή κάνει τον 2-2, μες στο Λονδίνο, ξέρανε την Άρσανα. Εδώ έκλεψε ο Σουντανή. Είναι κοντά του Λαραμπή. Ανεβαίνει και ο Μασούρας για τον Λαραμπή. Πετατέκ. Τσίπησε. 0-3. Ο Ολυμπιακός τελειώνει το μάτς από το πρώτο ημίχρονο. Στο 34ο λεπτό. Ακόμη ένα λάθος του Αστέρα Τρίπολης. Δεν μένει ατιμόρυτο. Σέντρα στο δεύτερο δοκάρι. Μόνος του Λαραμπή. Γκολ. 0-4. Πολύ γρήγορα η εκτέλεση στα αλήθεια, ο Λαραμπή ανοίγει το λογαριασμό του μόλις μετά από 6 λεπτά. Ο Βαλμπουενά σηκώνει κεφάλι και σεντράρει, ο Λαραμπή θα πάρει την κεφαλιά, γκολ! 0-1 με τον πρώτο σκόρο του πρωταθλήματος. Μεγάλο λάθος από τον Βάντερσον τώρα, ο Λαραμπή έτοιμος να γυρίσει την μπάλα, η κόντρα τον ευνοεί, τον σούτ, ακόμα ένα γκολ! Από τον πιστολέρο του Ολυμπιακού. Αθλήματος της σέντρα είναι καλή στο δεύτερο δοκάρι. Ο Θεοδωρόπουλος έδιωξε. Λαραμπή έτοιμος να σουτάρει και αυτός. Περνάει μπάλα στα δίκτυα. Τρίτο γκολ για τον Λαραμπή. Χατρίκ απέναντι στην Λαμία. Έκανε σέντρα ο Λαραμπή. Νίκησε αυτή τη φορά το Βελίδι. Στο 70 το 2-0 για τον Ολυμπιακό. Ευκαιρία για τον Ολυμπιακό, γύρισμα από κοντά το 1-0. Ο Ολυμπιακός ανοίγει το σκορ στο 54 με 10 παίκτες. Ο Λαραμπή 2-0 στο 43. Αυτό στον Βαλμπουενά στην περιοχή. Αυτό τον Λαραμπή. Ο Μπουχαλάκης. Βαλμπουενά. Ο Λαραμπή. Μία επαφή κάνει ο Λαραμπή στο 74 και ανοίγει το σκορ για τον Ολυμπιακό. Το πρωτοδοκάρι, ωραία συνεργασία, ο Λαντελαουή, ο Λαραμπή! 2-0, δύο τελικές και δύο γκολ για τον Ολυμπιακό. Στο 37. Βαλμπουενά, έχει πει εντυπωσιακά στο παιχνίδι, ο Φορτούνης! 2-0! Λαραμπή στο 6 πυροβόλησε! Και εδώ με τον Έλα Ντελαουή φτάνει σε μια πλεονεκτική θέση και κερδίζοντας μια δεύτερη μπάλα ο Λαραμπή μπαίνει ουσιαστικά με την μπάλα μέσα στα δίχτυα.